Καλώς ορίσατε στο πρώτο record video λοιπόν του νέου καναλιού που κάναμε στο Pokemania. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε τη συλλογή μας από τις Pokemon κάρτες που έχουμε. Όπως βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά εδώ να σας δείξουμε. Να ξεκινήσουμε από τα trainer boxes, τα οποία τα βλέπετε και εδώ μπροστά σας τώρα. Έχουμε 6 λοιπόν elite trainer boxes και ο λόγος είναι ότι τα προτιμάω από τα, για παράδειγμα από αυτά εδώ, από τα collection box, γιατί αυτά είναι περίπου αναλώσιμα, δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις που πρέπει να καταστρέψεις το κουτί για να πάρεις μέσα τις κάρτες και προσπαθώ να το αποφεύγω όλο αυτό το πράγμα. Τα trainer boxes και για την τιμή τους είναι πάρα πολύ καλά, δηλαδή αξίζουν, δηλαδή είναι κοντά στα 40-50 ευρώ τα περισσότερα και έχουν μέσα ως συνήθως 10 booster boxes, έχουν μέσα τα sleeves τα οποία μπορείτε να βάλετε μέσα τις κάρτες για να τις προστατέψετε και νομίζω είναι από τις πιο αξιόπιστες αγορές που μπορεί να κάνει κάποιος σε θέμα καρτών. Πάμε όμως χωρίς πολλά να δούμε τι έχουμε εδώ. Όπως σας έχω δείξει εδώ έχουμε το Alola Collection, το οποίο το έχω ανοίξει για να πάρω τα booster boxes και άφησα μέσα τις promo κάρτες και τη μεγάλη του Solgaleo. Έχουμε εδώ ακόμη τρεις μεγάλες έτσι κάρτες από σχετικά... Αυτό νομίζω είναι από την ταινία Detective Pikachu, ένα box που είχα. Charizard GX επίσης από τον Detective Pikachu και έχουμε εδώ Reshiram και Charizard Tag Team. Μεγάλες αυτές οι κάρτες μου αρέσουν γιατί μπορείτε να τις στορίσετε πάνω σε ράφια, μετράνε πάρα πολύ. Έχω ακόμη 2-3 αλλά έψαξα να τις βρω και η αλήθεια είναι ότι δεν τις εντόπισα. Τέλος πάντων έχουμε εδώ ένα Legendary Battle Deck από Lugia. Έχω πάρει 2. Το ένα το έχουμε ανοίξει και το άλλο το έχουμε αφήσει έτσι ανάνοιχτο εδώ. Υπάρχουν 2 κάρτες Lugia EX μέσα. Δεν υπάρχει κάποιο booster box εδώ. Η τράπουλα είναι συγκεκριμένη, δηλαδή όσα τέτοια κουτιά για μπάρεις, τις ίδιες κάρτες θα πετύχεις μέσα. Είναι και εδώ το deck που σας λέω. Τώρα παιδιά δεν θα σας δείξω ένα-ένα, μία-μία τις κάρτες, γιατί είναι πάρα πολλές, πιστέψτε με. Θα σας δείξω μόνο τις πιο rare που έχω, που θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον είναι rare τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άλμπουμ από το Detective Pikachu. Δεν έχουμε καταφέρει να τις πάρουμε όλες. Βλέπετε εδώ Greninja GX, Detective Pikachu, Charizard GX, Mewtwo GX. Είναι ακριβώς οι ίδιες με τις μεγάλες που έχετε δει. Είναι promo δηλαδή. Θα δείτε ότι μερικές κάρτες θα λείπουν από μερικές σελίδες, για παράδειγμα εδώ λείπει μία, 2 βασικά λείπουν, λείπει μία εδώ. Δεν έχω καταφέρει να τις μαζέψω όλες και κάποτε θα γίνει και αυτό. Θα βρούμε κάποια φθηνά boxes να ανοίξουμε, μερικά φθηνά booster boxes. Τώρα τι έχουμε κάνει εδώ με τον Στέφανο, έχουμε κάνει την εξής μαγκιά, έχουμε διαχωρίσει τις κάρτες ανά region. Δηλαδή εδώ είναι οι κάρτες από τον Johto, εδώ από το Hoenn. Γενικά μας πήρε μπόλικη ώρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα, αλλά άξιζε τον κόπο. Υπάρχουν πάρα πολλές, δηλαδή φανταστείτε τώρα να σας τις έδειχνα μία-μία. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι αυτές εδώ, που είναι από παγιά κουτιά. Είναι από παγιά κουτιά οι συγκεκριμένες κάρτες. Εδώ έχουμε τις διάφορες κάρτες από trainer, από items. Έχουμε ακόμη εδώ μερικά regions. Και αυτές εδώ τι είναι? Είναι οι διπλές μας κάρτες, τις οποίες δίνουμε μέσω κάποιων giveaway που κάνουμε με τα mystery box. Δηλαδή αγοράζουμε κάρτες, τις διπλές τις διαχωρίζουμε και τις δίνουμε σε giveaway. Έχουν μείνει λίγες η αλήθεια είναι, αλλά πιστέψτε με, θα πάρουμε μερικά κουτιά ακόμη, θα βρούμε κάποιες διπλές και ίσως προχωρήσουμε σε κάποια άλλα giveaways. Εδώ έχω μερικές energy κάρτες. Αυτές είναι οι παγιές εκδόσεις.
οι οποίες είναι πιο όμορφες πιστεύω από τις νέες. Βασικά και οι νέες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά οι παλιές. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν και καινούργιες, δηλαδή δεν τις έχω ανοίξει καθόλου. Και τώρα πάμε να δούμε τις rare κάρτες. Αυτές εδώ. Δεν μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε με τον Mewtwo. Εντάξει, είναι και μερικές έτσι χόλο, τις οποίες αναγκαστικά έπρεπε να τις προστατέψω. Charizard TX, Charmander, Charmander πάλι. Η πρώτη μου Rainbow, η πρώτη Rainbow που τράβησα, τη θυμάμαι. Την είχα βάλει και σε βίντεο στο παλιό κανάλι. Shiny Hoss, Weakun, Machamp. Δεν είναι η πρώτη, αν ήταν η πρώτη παιδιά θα είχε αξία. Είναι η δεύτερη που αν προσέξετε υπάρχει σχετικό shadow γύρω γύρω. Είναι και αυτή λίγο ακριβή, αλλά πιστέψτε με, η πρώτη που έχει βγει είναι κοντά στα 150 με 300 ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Μην σας λέω και μαλακίες τώρα. Αυτή εδώ μου αρέσει ρε φίλε. Αυτή εδώ είναι φοβερή. Shining Mewtwo. Ωπα, γιατί είστε ανάποδα εσείς? Γιατί είμαι σε εσείς ανάποδα? Mudkip. Μιμίκου. Έχουμε ακόμη. Αντέψτε εδώ είναι ο blue. Gold card αυτή. Wait and see hammer. Κοντά στο 10 ευρώ νομίζω η αξία της. Rainbow Hoopa. Νομίζω παίζει να έχω ακόμη μια Rainbow, θα δούμε αν θυμάμαι καλά. Ταπου Κόκο, Dragonite TX, αυτή πάλι αγαπημένη, Celebi Venusaur Tag Team. Πολύ ωραία και αυτή η κάρτα. Venusaur από την ταινία Detective Pikachu. Δεν ξέρω γιατί την έβαλα εδώ και όχι στο file. Εντάξει, αγαπάω Lugia, το ξέρετε. Lugia EX. Παίζει να την έχω και δύο φορές. Να, καλά θυμόμουν. Rainbow Silver. Magneton από τις παγιές εκδόσεις. Raichu GX. Tag Team Raichu και Alola Raichu. Πολύ ωραία και αυτή. Και έχουν μείνει ακόμη λίγες. Moltres. Latias εδώ. Shining Rayquaza. Όμορφος και στα παιχνίδια και στις κάρτες, όπως είναι λογικό. Να και εδώ ξανά, Reshiram Charizard Tag Team. Πολύ όμορφη κάρτα. Μου σπάνε τα νεύρα τώρα που είναι ανάποδα οι μισές. Roller Skater, ok. Είναι ωραία όμως. Είναι ωραία. Και νομίζω οι ψιλοσπάνιες πρέπει να έχουν τελειώσει.
Umbreon Darkrai, πάλι Tag Team GX, Νεκρόσμα. Και Mewtwo με Mew, Tag Team πάλι, φοβερή. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο, αυτή ήταν η συλλογή που έχουμε από τις κάρτες. Είναι ακριβό αυτό το άθλημα, δηλαδή πάρα πολύ ακριβό. Κάθε μήνα έχουμε 5-6 συλλεκτικά κουτιά, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί. Απαιτεί πάρα πολύ χρήμα και πάρα πολύ υπομονή στο να ψάξει να βρει τις καλύτερες τιμές, στο να τις παραγγείλει, και η αλήθεια είναι ότι βγαίνουν αναμήνα στο ίδιο χρονικό περιθώριο περίπου, δηλαδή κοντά στις ίδιες ημερομηνίες βγαίνουν όλα, και άρα πρέπει να κάποιος να διαθέτει πάρα πολλά χρήματα για να ξοδέψει, για να κάνει αυτή τη συλλογή. Εμείς προσπαθούμε να παίρνουμε ανά σειρά, στο πούμε, αυτό που αξίζει περισσότερο, αυτό που μας κεντρίζει εμάς το ενδιαφέρον. Πείτε κάτω στα σχόλια αν ασχολείστε και εσείς με κάρτες, αν έχετε κάρτες, και θα τα πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο που ίσως να είναι και κάποιο unboxing. Θα δείτε περισσότερα τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Και στηρίξτε μας και στο Facebook, στη σελίδα μας, για οτιδήποτε θέλετε να ενημερώνεστε για τα Pokémon, για ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη. Γεια σας.